Γεια σας. Είμαι η Νάνση Φωτοπούλου, είμαι ολιστική εναλλακτική θεραπεύτρια, είμαι σύμβουλος τεχνικών αυτοβελτίωσης και εκπέμπουμε μέσα από την Holistic Life με την εκπομπή «Κάθε στιγμή είναι ζωή». Το σημερινό μας θέμα είναι «Το πιο ασφαλές είναι να αλλάζεις». Και εδώ ναι, τίθενται ερωτήματα. Γιατί είναι το πιο ασφαλές να αλλάζεις. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι το να αλλάζεις είναι επικίνδυνο. Έχει πολλά ρίσκα. Ενώ επίσης πιστεύουν ότι το να μένεις στα ίδια, στα οικεία, στα γνωστά, σε αυτά που έχουν συνηθίσει, έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Έχει μεγαλύτερη οικειότητα. Είναι πράγματι όμως έτσι. Θέλω να σκεφτείτε, να κοιτάξετε γύρω σας, να δείτε τα πάντα ότι αλλάζουν. Η φύση αλλάζει. Κάθε μέρα, κάθε εποχή. Το σύμπαν αλλάζει. Διαστέλλεται συνεχώς. Μετακινείται. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Αλλάζουμε. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Οπότε σκεφτείτε ότι τίποτα μα τίποτα δεν μένει ίδιο. Οι παλιοί, οι δικοί μας, λέγανε ότι η πέτρα που κυλά δεν χορταριάζει. Ενώ ο αρχαίος, ο Ηράκλητος, έλεγε τα πάντα ρί. Ναι, τα πάντα αλλάζουν και θα πρέπει να το δεχθούμε. Θα πρέπει να το κατανοήσουμε βαθιά αλλά όχι μόνο το ότι αλλάζουν, αλλά ότι μέσα από αυτή την αλλαγή υπάρχει ασφάλεια. Πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ξεβολεύονται. Θεωρούν ότι η ασφάλειά τους είναι ακριβώς αυτό, το ότι βρίσκονται στο οικείο, το ότι βρίσκονται σε μία βολή. Κατανοητό σε ένα σημείο, γιατί η ασφάλεια είναι μία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου που πρέπει να καλύπτονται. Μόνο όταν νιώθουν ασφαλείς μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να έχει κάποιο ρίσκο, αλλά θα πρέπει να έχουν μια ασφαλή βάση για να το κάνουν. Άλλο όμως αυτό και άλλο το να βρίσκεσαι μονίμως σε μία στάση απάθειας, σε μία στάση βολέματος. Αυτό σας πληροφορώ δεν έχει καμία ασφάλεια. Έχει τεράστια ρίσκα. Γιατί, γιατί εκεί δεν υπάρχει ζωή. Η ζωή υπάρχει μόνο μέσα από την αλλαγή, μέσα από την εξέλιξη. Γιατί ναι, η αλλαγή φέρνει την εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι ζωή. Και αν θέλουμε να λέμε ότι ζούμε πραγματικά, θα πρέπει να εξελισσόμαστε. Αν θέλουμε να λέμε ότι ζούμε πραγματικά, θα πρέπει να ξεβολευόμαστε. Και ναι, εκεί μέσα λοιπόν υπάρχει ασφάλεια. Γιατί? Γιατί μόνο όταν ξεβολευόμαστε και εξελισσόμαστε, αισθανόμαστε ότι ζούμε πραγματικά μέσα από προοπτικές, μέσα από ευκαιρίες, μέσα από ανοίγματα. Μέσα από πόρτες και παράθυρα που μπορούμε να ανοίξουμε και να βρεθούμε σε άλλους δρόμους, σε άλλα μονοπάτια όταν καθόμαστε σε ένα σημείο ακίνητη και βολεμένη, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να μας ανοιχτεί και να μας δοθεί τίποτα. Άρα σκεφτείτε το λίγο. Είναι καλύτερο να περπατάμε σε έναν δρόμο ο οποίος μπορεί να μας πάει δεξιά, αριστερά, ευθεία, σε πράγματα που ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε υπάρχουν εκεί μέσα ευκαιρίες, Υπάρχουν εμπειρίες, υπάρχουν εικόνες, υπάρχει ζωή. Από το να καθόμαστε σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο, σε μία κατάσταση, ακινητοποιημένη, τελματωμένη, χωρίς άλλες εμπειρίες, χωρίς άλλες εικόνες. Μ? Για σκεφτείτε το λιγάκι, τι είναι τελικά πιο ασφαλές. Εδώ να σας πω ότι η ζωή είναι γεμάτη καμπανεβάσματα. Η μέρα εναλλάσσεται με τη νύχτα. Το σκοτάδι εναλλάσσεται με το φως. Η άνοιξη με το καλοκαίρι, με το φθινόπωρο, με το χειμώνα. Τίποτα δεν μένει ίδιο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι οι αλλαγές είναι μέσα στη φύση. Μέσα στη φύση μας. Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για αλλαγές. Έχει γεννηθεί για να αλλάζει. Για φανταστείτε να βρισκόμασταν μόνιμα σε μια βρεφική κατάσταση. Ή φανταστείτε να βρισκόμασταν μόνιμα σε μια εφηβική κατάσταση. Δεν γίνεται. Η γνώση, η σοφία της ζωής περνάει μέσα από αλλαγές. Ζυμώνονται όλες οι εμπειρίες και τελικά φτάνουν να είναι για μας γνώση, σοφία που τις χρησιμοποιούμε μέσα στην καθημερινότητα. Εάν δεν είχαμε αυτή τη γνώση και τη σοφία, θα μέναμε πλάσματα απέδευτα, αδημιούργητα, ανεξέλικτα. Πώς θα σας φαινόταν αυτό? Όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας, η τεχνολογία, οι εφευρέσεις, όλα αυτά που έχουν διευκολύνει τη ζωή μας, από μια ηλεκτρική σκούπα μέχρι ένα αεροπλάνο, έναν σούπερ υπολογιστή, Όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν μπορούσαμε να εξελιχθούμε, αν δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε, αν η ψυχή και ο νους μας παρέμεναν στάσιμοι. Εδώ θέλω να σας πω ότι οι αλλαγές είναι σαν τον φρέσκο αέρα. Φανταστείτε ότι στα πνευμόνια μας περνάει συνεχώς φρέσκος αέρας, για να μπορούμε να αναπνέουμε σωστά και να είμαστε υγιείς. Έτσι λοιπόν και οι αλλαγές είναι ο φρέσκος αέρας που χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Για να έχουμε μια υγιή ζωή, για να μπορούμε να ανανεωνόμαστε, να μην μένουμε στάσιμοι, να μην βουλιάζουμε. Θα σας πω και κάτι άλλο. Ο φόβος είναι αυτός που μας κρατάει πίσω. Είναι αυτός που μας κρατάει σε καταστάσεις από τις οποίες δεν μπορούμε να απεγκλωβιστούμε μας κρατάει στάσιμους σε πράγματα που μας πονάνε ακόμα. Γιατί? Γιατί ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος, ο χειρότερος εχθρός μας. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να σας πω ότι αν έχετε τέτοιους φόβους που σας κρατάνε πίσω, που σας κρατάνε στάσιμους, θα πρέπει να τους δουλέψετε. Θα πρέπει να τους ξεπεράσετε. Θα πρέπει να αλλάξετε, να εξελιχθείτε. Η ζωή είναι μπροστά. Δεν σας περιμένει. Προχωρήστε. Είμαι σίγουρη πως μπορείτε. Φυσικά το αξίζετε. Σκεφτείτε το. Αλλάξτε. Ζήστε. Προχωρήστε. Εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Είμαι η Νάνση Φωτοπούλου εκπέμπουμε μέσα από την Holistic Life. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και μέχρι την άλλη φορά να θυμάστε πως κάθε στιγμή είναι ζωή. Γεια σας!